Κύριε Υπουργέ, με βάση τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο εγκατάστασης υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας Ακτίνα Κρήτης ΑΕ, προβλέπεται η εγκατάσταση ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών και το συνοδό τους έργων σε 7 θέσεις συνολικής έκτασης 1.889.000 τετραγωνικών μέτρων στους πρόποδες της ανατολικής πλευράς των Αστερουσίων σε περιοχές των Δήμων Μινώα Πεδιάδος και Αρχανών Αστερουσίων. Για αυτή την ιδιωτική επένδυση υπάρχουν εντονότατες αντιδράσεις φορέων και συλλογικών οργάνων όπως του Δημοτικού Συμβουλίου Αρχανών Αστερουσίων που επισημαίνουν τις μη αναστρέψιμες συνέπειες, το περιβαλλοντικό και οικονομικό πλήγμα που θα δεχτεί η περιοχή, που είναι μοναδικής φύσης και πολιτιστικής κληρονομιάς και τοπίου και από το 2020 έχει ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO. Η εγκατάσταση υβριδικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας σε μια τέτοια ιδιαίτερη σημασίας περιοχή θα υποθηκεύσει την οικονομική της δραστηριότητα, διώχνοντας αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους, αλλάζοντας τις χρήσεις γης, σημειωτέων τμήματα των περιοχών ενδιαφέροντος των έργων βρίσκονται εντός περιοχής αναζήτησης γεωργικής γης πρώτης προτεραιότητας. Επίσης, θα πλήξει και θα προσβάλλει ανεπανόρθωτο το περιβάλλον, αλλοιώνοντας την ιστορική, αρχαιολογική, οικολογική φυσιογνωμία του και προξενώντας συνολικά ανεπανόρθωτη ζημιά, μόνο και μόνο για να εξυπηρετηθούν τα κέρδη των ομίλων που θα εμπλακούν στην επένδυση. Από αυτή την άποψη, είναι πρόκληση το γεγονός ότι η πλειοψηφία της Επιτροπής Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης γνωμοδότησε θετικά για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου, μολονότι γνωμοδότηση της αρμόδιας υπηρεσίας Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού ήταν αρνητική. Εξίσου προκλητικές είναι και οι ουσιαστικές ελλείψεις της ίδιας της μελέτης, με συνέπεια την υποβάθμιση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου. Δεν γίνεται όμως καμία αναφορά στην άμεση γυθνίαση, για παράδειγμα, η ελάχιστη απόσταση, μία από αυτές, από τις θέσεις χουλή μετόχη, όπως λέγεται, της εγκατάστασης του υβριδικού, σχεδιάζεται περίπου 300 μέτρα από τις περιοχές του δικτύου Natura 2000. Όλα λοιπόν τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τις συνέπειες για το λαό, της πολιτικής, της πράσινης ανάπτυξης και της απελευθέρωσης της ενέργειας, που προωθούν όλες οι κυβερνήσεις, οι οποίες συνάμα διαμορφώνουν το έδαφος με το σχετικό νομικό οπλοστάσιο, το οποίο θωρακίζει την επιχειρηματική δράση ακόμα και σε προστατευόμενες περιοχές, μετατρέποντας το περιβάλλον σε εμπόρευμα και κερδοφόρα διέξοδο στα εκμεταλλευτικά του σχέδια. Για όλα αυτά, κύριε Υπουργέ, σας ρωτάμε ποια είναι τα μέτρα που προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση ώστε να αποτραπεί ακόμα ένα έγκλημα των επιχειρηματικών ομίλων της λεγόμενης πράσινης οικονομίας, όπως αυτό της εγκατάστασης του υβριδικού σταθμού στην περιοχή των Αστερουσίων του Ηρακλείου Κρήτης. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Αγαπητές συνάδελφε, χαίρομαι για την ευαισθησία σε θέματα που αφορούν στην προστασία του περιβάλλοντος και της περιοχής σας. Να πω ότι λόγω των χαρακτηριστικών σε ό,τι αφορά την περιβαλλοντική αδειοδότηση για τη συγκεκριμένη δραστηριότητα υπάγεται στην κατηγορία Α2 και η περιβαλλοντική αδειοδότηση ανήκει στην αρμοδιότητα της αποκεντρωμένης διοίκησης Κρήτης από την αρμόδια υπηρεσία. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε βρίσκεται στη φάση της διαβούλευσης και όταν ολοκληρωθεί η διαβούλευση υπάρξουν οι απαντήσεις από τους φορείς προς τους οποίους έχει απευθυνθεί για να εκφράσουν την άποψή τους. Θα αξιολογηθούν όλες οι παρατηρήσεις, όλες οι προτάσεις όλων των φορέων, θεσμικών αλλά και κοινωνικών, διότι είναι δημόσια η διαβούλευση όπως γνωρίζετε κι εσείς. Είναι αλήθεια ότι είναι πλησίον, δεν είναι εντός περιοχής προστατευόμενης Natura 2000, αλλά είναι σε μικρή απόσταση, περίπου 350 μέτρα από τα όρια αυτής της περιοχής και γι' αυτό και χρήζει περαιτέρω, αν θέλετε, μελετών, παράδειγμα ειδικής αξιολόγησης οικολογικής, όπως προβλέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία. Αυτή τη στιγμή που μιλούμε υπάρχουν φορείς και θα σας αναφερθώ σε ποιους που έχουν απαντήσει θετικά όπως και φορείς που έχουν απαντήσει αρνητικά. Είναι το έγγραφο που πολύ πρόσφατα πήραμε και από την αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Συγκεκριμένα
η εφορία αρχαιοτήτων Ηρακλείου έχει ομόφωνα θετική γνωμοδότηση. Η υπηρεσία νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Κρήτης είναι θετική υπό όρους η γνωμοδότηση. Η υπηρεσία νεωτέρων μνημείων και τεχνικών έργων Κρήτης θετικά με όρους. Η εφορία παλαιοανθρωπολογίας, σπηλαιολογίας Νοτιού Ελλάδας θετικά με όρους. Το Υπουργείο Τουρισμού εξέφρασε θετική άποψη. Η Διεύθυνση Δασών Ηρακλείου και η Διεύθυνση Συντονισμού και Επιθεώρησης Δασών έχουν απαντήσει θετικά με όρους που θέτουν. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας το ίδιο. Η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Κρήτης δεν έχει εκφράσει αντιρρήσεις και βάζει προϋποθέσεις για την κατασκευή του έργου. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας έχει γνωμοδοτήσει θετικά. Η Περιφέρεια Κρήτης, εδώ υπάρχουν στοιχεία που χρήζουν περαιτέρω συμπλήρωσης. Η Δήμη όμως, ο Δήμος Αρχανών και Αστερουσίων έχει εκφράσει ομόφωνα αρνητική θέση, όπως και ο Δήμος Μινώα Πεδιάδας το ίδιο. Αυτά είναι τα ισχύοντα μέχρι σήμερα. Και επειδή είπα ότι είναι σε εξέλιξη οι γνωμοδοτήσεις στη φάση της διαβούλευσης, τελειώνω κύριε Πρόεδρε, μόλις ολοκληρωθούν, και είναι σύντομα θα ολοκληρωθούν, θα έχουμε την αξιολόγηση από την αρμόδια Επιτροπή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, της Περιφέρειας. Οφείλουν όμως να λάβουν υπόψη όπως και να έχει και σε περίπτωση που θα προχωρήσει η διαδικασία, ακριβώς λόγω της εγκύτητας προς τα όρια της προστατευόμενης περιοχής, να υπάρξει και ειδική οικολογική αξιολόγηση, όπως από το θεσμικό πλαίσιο προβλέπεται. Αυτά εισαγωγικά για το που βρισκόμαστε. Θα συμπληρώσω όμως τη δευτερολογία. Με ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Και εμείς ευχαριστούμε. Καλησπέρα σας και από μένα. Καλή εβδομάδα. Ορίστε και... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς αυτό, κύριε Υπουργέ, το γεγονός ότι φέρουμε για συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα οφείλεται στο γεγονός ότι βρίσκεται σε μια φάση διαβούλευσης. Άρα υπάρχουν τα περιθώρια να αναστραφεί το συγκεκριμένο κλίμα και να πάρθει πίσω η συγκεκριμένη επένδυση. Να μπει δηλαδή εμπόδιο στην εγκατάσταση αυτού του υβριδικού πάρκου. Το γεγονός ότι λέτε ότι υπάρχουν περιθώρια να εξεταστούν οι μελέτες, να γίνουν παρατηρήσεις επί αυτών κτλ. Το κρατάμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση όμως πρέπει να λάβετε υπόψη σας ότι πριν απ' όλα αντιδρούν οι κάτοικοι της περιοχής, δηλαδή αντιδρά ο λαός. Υπάρχουν φορείς που λέτε ότι συμφωνούν με την επένδυση, υπάρχουν όμως και φορείς που λένε ότι δεν συμφωνούν με την επένδυση. Και οι φορείς που λένε ότι δεν συμφωνούν με την συγκεκριμένη επένδυση, κατά κύριο λόγο είναι αυτοί που έχουν την άμεση επαφή, επικοινωνία με τον λαό. Αυτό λοιπόν πρέπει να ληφθεί στα σοβαρά υπόψη. Και το λέμε αυτό διότι οι πράσινοι επενδυτές στην κυριολεξία θα τα σαρώσουν όλα σε αυτή την περιοχή. Εσείς παραδεχτήκατε στην πρωτολογία σας ότι βρίσκεται σε πολύ μικρή απόσταση από περιοχή Natura, στα 350 μέτρα. Άρα λοιπόν είναι βάσιμες οι καταγγελίες, οι υποψίες ότι αυτή η περιοχή θα υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη. Και μιλάμε για μια μοναδική φυσική και πολιτιστική κληρονομιά και τοπίου, και από το 2000 έχει ενταχθεί στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αποθεμάτων Βιόσφαιρας της UNESCO. Επιβεβαιώθηκε και με την απόφαση αυτής της Επιτροπής Περιβάλλοντος η υποκρισία της πλειοψηφίας του Περιφερειακού Συμβουλίου, που παρουσίασε την ειδική περιβαλλοντική μελέτη των περιοχών του δικτύου Natura, κεντρικής και ανατολικής Κρήτης Natura 2000. Τάχα ως φιλοπεριβαλλοντική, ενώ στην πραγματικότητα και οι περιοχές Natura θυσιάζονται σε αυτό που λέμε καπιταλιστική κερδοφορία. Τώρα, η εγκατάσταση του υβριδικού σταθμού, που έχει ένα μέγεθος φαραωνικό, θα έλεγα, αν μου επιτρέπετε η έκφραση αυτή, με την πρόβλεψη ανεμογεννητριών και φωτοβολταϊκών, με όποια έργα συνοδεύονται κτλ., δεν θα καλύπτουν καμία ενεργειακή ανάγκη του νησιού. Καμία.
υπηρετεί απλά επενδυτικούς σχεδιασμούς των ενεργειακών ομίλων που σκοπό έχουν το αποκλειστικά το κέρδος, αλλά και γιατί θα προκληθεί μία αναστρέψιμη περιβαλλοντική υποβάθμιση από την διάνοιξη τεράστιων δρόμων και θεμελίων για την τοποθέτηση των ανεμογεννητριών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πίσω από τέτοιες επενδύσεις, όπως και πίσω από την ενεργειακή φτώχεια, είναι η πολιτική της απελευθέρωσης της ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που φυσικά έχουν υπηρετήσει και υπηρετούν και υλοποιούν διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις τα τελευταία χρόνια. Είναι πολιτική της πράσινης μετάβασης, οδηγεί στην απαξίωση ενεργειακών πηγών και τα λεγόμενα αντισταθμιστικά ωφέλη τα οποία ακούγονται για να δελεάσουν τον κόσμο, στην πραγματικότητα είναι το τυράκι στη φάκα που στοχεύει στην ενσωμάτωση ετοιμάτων, στην εξαγορά ενός τμήματος των κατοίκων που αντιδρούν μέσα από την παρέμβαση τοπικών παραγόντων με την κατασκευή διαφόρων έργων από την ανάδοχο εταιρεία με τη μορφή συνήθως των χορηγιών. Βέβαια αυτές οι τεράστιες κατασκευές στην πορεία θα γίνουν κουφάρια, κύριε Υπουργέ, χωρίς καμία μελέτη αποκατάστασης της περιοχής, μετά από χρονικό διάστημα λίγων χρόνων και με ελεγχόμενη ποσότητα παραγόμενης ενέργειας, η οποία κάθε χρόνο θα βγαίνει μειούμενη. Θα μου πείτε, υπάρχει πρόταση, βεβαίως, το ΚΚΕ έχει πρόταση, αλλά δεν χωράει στη στρατηγική αντίληψη της απελευθέρωσης για την ενέργεια. Εμείς μιλάμε για αξιοποίηση όλων των μορφών ενέργειας, δεν τις ξορκίζουμε, το αντίθετο μάλιστα. Απλά το ερώτημα που προκύπτει, και εδώ είναι η θεμελιακή διαφορά μας, είναι ενεργειακή ανάπτυξη, η πράσινη μετάβαση για ποιον? Θα είναι για τους πολίτες, θα είναι για τους αγρότες, για τους εργαζόμενους συνολικά, για τα λαϊκά στρώματα, ή θα είναι για κάποιους μονοπωλιακούς ομίλους που πάλι λιμένονται τον πλούτο αυτής της χώρας και καταστρέφουν το περιβάλλον και τη γη? Για άλλη μια φορά λοιπόν σας λέμε, αποτρέψτε αυτό το έγκλημα. Αν δεν το κάνετε εσείς, προφανώς θα το κάνει ο ίδιος ο λαός της περιοχής για να υπερασπίσει τη γη του, το περιβάλλον και τη ζωή του. Ευχαριστώ. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Συνδικά. Ορίστε, κύριε Υπουργέ, έχετε και εσείς το λόγο. Για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, σέβομαι τις θέσεις και τις απόψεις που εκφράσατε πριν από λίγο. Θέλω να μοιραστώ μαζί σας, επειδή ειδικά για τα θέματα τα ενεργειακά, αυτή η περίοδος που έχει επιφέρει πολλές δυσκολίες σε θέματα κόστους ενέργειας και κατ' επέκταση κόστους σε αγαθά που αφορούν την ίδια την ύπαρξή μας. Μιλούμε για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μιλάμε για αιωλικά, φωτοβολταϊκά πάρκα. Σε αυτό αναφέρεστε και εσείς σήμερα. Υπάρχουν περιοχές όπου απαγορεύεται τέτοια δραστηριότητα. Υπάρχουν όμως και περιοχές, είναι και αυτοί, όπου επιτρέπεται και αν είναι κοντά σε προστατευόμενες περιοχές, με πρόσθετους όρους προστασίες. Να μπορέσουμε να παράξουμε ενέργεια, αλλά να προστατεύσουμε και μια περιοχή που πράγματι έχει ιδιαιτερότητες και χρήζει περαιτέρω προστασίες. Γι' αυτό είπα ότι οι αποφάσεις που έχουν οι θετικές ακόμη και οι γνωμοδοτήσεις εμπεριέχουν και προτάσεις ακριβώς στην κατεύθυνση της προστασίας λόγω εγκύτητας με την περιοχή που αναφέρατε. Αλλά δεν απαγορεύουν. Σε κάθε περίπτωση θα αξιολογηθούν όταν όλες οι γνωμοδοτήσεις πάνε στην αρμόδια επιτροπή για να αποφασίσει στην αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Θέλω να σας πω ότι μέχρι το 30 θα πρέπει να προσθέσουμε από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και από άλλες πηγές φιλικές προς το περιβάλλον περίπου 9 γιγαβάτ. Το 90% από αυτό το στόχο πρέπει να καλυφθεί από αιωλικά και φωτοβολταϊκά. Και είναι κρίσιμο όχι μόνο για να έχουμε δυνατότητα παραγωγής ενέργειας, αλλά να έχουμε και ασφάλεια στην διάρκεια και την παροχή για ενέργεια. Διότι έχουμε και από αλλού με αυτά που εξελίσσονται, αλλά υπάρχει κίνδυνος και έχουμε ζήσει περιορισμών, για να μην πω και περικοπών. Όλα αυτά λοιπόν από τη μία μας κάνει για λόγους εθνικής ασφάλειας, η ασφάλειας ενέργειας, διότι οι ανανεώσιμες πηγές σε όλες τις πτυχές, πέρα από τη δυνατότητα παραγωγής με φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους και αξιοποιώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μας, ακριβώς επειδή είναι εντός των ορίων της πατρίδας μας, είναι και ασφαλής ως διαδικασία συνέχισης και παραγωγής. Να μην κινδυνεύουμε να μας κόψουν δηλαδή τη ροή παραγωγής για θέματα ενέργειας.
Και θέλω επιπλέον να αναφερθώ, επειδή πράγματι το θέμα της προστασίας είναι κυρίαρχο, ότι εξελίσσονται 23 ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, είναι σε εξέλιξη σε όλες τις προστατευόμενες περιοχές στην πατρίδα μας και τελικά η κάθε μια με προεδρικό διάταγμα, τελειώνω αμέσως κύριε Πρόεδρε, δεν θα καθυστερήσω, θα πρέπει να οριστούν και χρήσεις, ποιες δραστηριότητες επιτρέπονται, υπό ποιους όρους, για να υπάρξει ακριβώς αυτό το οποίο αναφερθήκατε πριν, ένας πρόσθετος επικαιροποιημένος όρος ασφάλειας προστασίας αυτών των περιοχών. Και ό,τι χρήσεις οριστούν για δραστηριότητες από αυτές τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες, κατησχύουν των όποιων άλλων χρήσεων για τις προστατευόμενες περιοχές που θα οριστούν από τα τοπικά και ειδικά πολυοδομικά σχέδια που γνωρίζετε, το έχω αναφέρει πολλές φορές, που εξελίσσονται για να βάλουμε τάξη στο χώρο, προστατεύοντας το περιβάλλον, αλλά και δίνοντας ευκαιρίες ανάπτυξης, με όρους όμως και γνωρίζοντας από πριν ότι αυτή η ισορροπία θα τηρηθεί. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε.